Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα, η ώρα είναι 7, πλησιάζει 7, μέρος τρίτο και συνεχίζουμε σε αυτοδιοικητικό μοτίβο, μοτίβο Δήμου Ηρακλείου. Κοντά μας λοιπόν είναι ο Μανώλης Χερέτης, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης Υπαίθρου. Πολλά τα παιδιά, πολλές οι αρμοδιότητες. Καλησπέρα κύριε Χερέτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και Μέρη, ξέρεις από πού θα ξεκινήσουμε, γιατί έρχονται ενισχύσεις στη Δημοτική Αστυνομία που είναι υποστελεχωμένη. Λοιπόν, ενισχύσεις, 30 προσλήψεις κύριε Χερέτη, έρχονται. Είναι μια προκήρυξη που είναι για όλη την Ελλάδα. Είναι κάπου 1170, νομίζω, άτομα σε όλη την Ελλάδα. Ο Δήμος Ηρακλείου θα έχει 30 ενίσχυση με 30 δημοτικούς αστυνομικούς. Η προκήρυξη, από την πληροφόρηση που έχουμε, έχει φύγει από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει πάει ΑΣΕΠ, είναι σε φάση ΦΕΚ. Οπότε το αργότερο, από την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, θα είναι στον αέρα. Μάλιστα. Οπότε υποθέτουμε ότι μέχρι το Πάσχα, ίσως το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, η διαδικασία, μετά τη διαδικασία έχουμε και μία εκπαίδευση. Mm. Οπότε εμείς θα περιμένουμε, για να είμαστε σε πραγματικούς χρόνους, μετά το πρώτο εξάμηνο θα είναι ένα καλό σενάριο να έχουμε τους ανθρώπους αυτούς εντάξει στο δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Τι προσωπικό έχει σήμερα τώρα που μιλάμε η Δημοτική Αστυνομία? Είναι και περίπου 25 άτομα, 18 επιχειρούν και οι υπόλοιποι είναι σε δουλειές γραφείου και προϊστάμενοι, η διευθύντρια. Είναι κάπου 18 άτομα έξω στον δρόμο. Άρα είναι σημαντική ενίσχυση, έτσι. Είναι σημαντική ενίσχυση διότι δεν υπολειτουργεί. Ξέρετε, μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, αλλά έγινε την περίοδο της οικονομικής κρίσης υπό την πίεση τότε των δανειστών, υπήρξε αυτό το κενό. Έγινε η επανασύσταση, αλλά έγινε και η επανασύσταση με λάθος τρόπο. Έγινε πρόχειρα, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας του Ηρακλείου ήταν περίπου 80 άτομα και όταν έγινε η επανασύσταση είχαμε 25 άτομα. Ναι. Άρα δεν μπορείς να καλύψεις έναν Δήμο με την έκταση που έχει ο Δήμος Ηρακλείου με 25 άτομα. Όπου βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει χαρτοθεί, δεν έχει μόνο η αρμοδιότητα έχει να γράφει. Πλήθος αρμοδιότητων. Πλήθος αρμοδιοτήτων, πάρα πολλές αρμοδιότητες. Πολλές δε από αυτές πρέπει να επισκεφθείς στο. Είναι καταγγελίες, ας πούμε, ή είναι τα εγκατελειμμένα, ή είναι βεβαίωσης γνήσιο υπογραφής που κάνει μόνο η Δημοτική Αστυνομία πλέον σε κατοίκους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να πας για δεύτερη φορά. Πρέπει να πας να κάνεις την αυτοψία σου και να πας μετά να ξαναδείς αν διορθώθηκε κάτι. Άρα σπαταλάς ανθρώπινο δυναμικό, σπαταλάς ενέργεια. Μόνο στις καταγγελίες, ας πούμε, θέλεις μια βάρδια για να ανταπεξέλθεις. Και είναι και η έκταση του Δήμου Ηρακλείου, τα δυτικά όρια του Δήμου Ηρακλείου είναι τεράστια. Η πόλη έχει αυξημένη κίνηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών. Άρα και τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα από ό,τι ήταν. Εσείς βέβαια, εσείς, ο Δήμος Ηρακλείου, κύριε Χερέτη, δεν είχε ζητήσει 30 άτομα, νομίζω είχε ζητήσει 50 έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει όμως η πρόβλεψη ότι κάθε χρόνο από τώρα και στο εξής, μέχρι να φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα, θα έχουμε μια προκήρυξη. Οπότε, αν τηρηθεί αυτό, πιστεύω ότι σε βάθος τετραετίας, ας πούμε, θα έχουμε μια δυναμική που θα μπορεί να καλύψει πλήρως το Δήμο Ηρακλείου. Αυτό τώρα γιατί σας είπα, έχει πλήρως αρμοδιοτήτων. Φανταστείτε ότι έχει όλο τον ΚΟΚ. Έχει μετά όλες τη συνδρομή σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή, αν το τμήμα ηλεκτροφωτισμού κάνει μια εργασία αύριο το πρωί και πρέπει να κλείσει ένα δρόμο, πρέπει να συμμετέχει η Δημοτική Αστυνομία. Αν το πράσινο κάνει ένα κλάδεμα, ένα φύτεμα, πρέπει να πάει η Δημοτική Αστυνομία να βάλει σημάσεις, να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Και παράλληλα είναι και ο μόνος ελεκτικός μηχανισμός του Δήμου Ηρακλείου. Μπράβο, και για τα τραπεζοκαθίσματα αυτά της ελεκτικής αστυνομίας. Και τους συνόχους στους χώρους. Ναι, είναι μεγάλη η γκάμα αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και το λέω πραγματικά αυτό. Είναι άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους για τη δουλειά τους, για την υπηρεσία τους, για το καθήκον που έχουν αναλάβει να κάνουν. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Από το λίγο καιρό που έχουμε, τη συνεργασία που έχουμε, έχω καταλάβει ότι είναι άνθρωποι που είναι πραγματικά ταγμένοι στη δουλειά τους. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη, λίγο καιρό. Λίγος καιρός, καινούριο χαρτοφυλάκιο, μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας? Έχουμε προτεραιότητες σε όλες τις αρμοδιότητες. Στη Δημοτική Αστυνομία, αφού ξεκινήσαμε από εκεί, να σας πω ότι μια πρώτη προτεραιότητα είναι πράγματα που είχε πει ο Δήμαρχος προεκλογικά και τα οποία συζήτησε μετά και με τον καθένα αναθέτοντάς του το χαρτοφυλάκιό του. Όσον αφορά τη Δημοτική Αστυνομία, είναι να κάνουμε και να γίνει αισθητό αυτό όσο το δυνατόν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα
στον πολίτη ότι έχει γίνει, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Να έχουμε μια πιο προσβάσιμη πόλη, mm-hmm. μια πόλη πιο εύκολα να κυκλοφορεί και ο πεζός, αλλά και ο οδηγός. Mm-hmm. Διότι έχουμε πρόβλημα και με τον πεζό και με τον οδηγό. Κάτι έχουμε καταλάβει. Δυστυχώς, αυτό που σας περιέγραψα πριν, το κατάργηση της δημοτικής, το κενό μετά, ο κακός σχεδιασμός και η πρόχειρη επανασύστασή της έφερε ένα μεγάλο κενό. Mm-hmm. Παράλληλα, έχουμε και την πόλη που έχει μεγαλώσει και, δέχεται και μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών. Άρα τα προβλήματα είναι μεγάλα, τα βλέπουμε όλοι γινούμαστε στους δρόμους, δεν είναι η εικόνα που θα θέλαμε να έχουμε. Άρα εμείς εστιάζουμε στο πώς θα κάνουμε πιο προσβάσιμη την πόλη. Γι' αυτό έχουμε κάνει και μια μεγαλύτερη διασπορά τώρα της Δημοτικής Αστυνομίας, να είναι περισσότερο και περιμετρικά του κέντρου, uh-huh. σε σημεία που έχουν καταγραφεί ότι υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είμαι πρόσβαση πεζών ή σε θέσεις αναπήρων, σε ράμπες. Όπου έχουν καταγραφεί τέτοια σημεία, βγαίνει η Δημοτική Αστυνομία όποτε μπορούμε, διότι παράλληλα έχουμε και άλλες εκκρεμότητες. Okay. Έχουμε τις λαϊκές αγορές που έχουν αυτό πρέπει να πούμε. Θα πούμε και γι' αυτά, κύριε Χερέτη. Θα πούμε. Και προσπαθούμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι όσο το δυνατόν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα να είναι μια βελτίωση η οποία θα φαίνεται ότι έχει κάτι βελτιωθεί. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μαγικό κουμπί να πατήσουμε να το κάνουμε. Ξέρουμε ότι με όποια δυναμική και να είχαμε πάλι θα ήταν δύσκολο, γιατί πλέον mm-hmm. έχει γίνει παγιωμένη νοοτροπία με όλο αυτό το κενό που περιγράψαμε πριν. Αλλά θα κάνουμε την προσπάθεια να αισθάνεται ο κάθε πιθανός εν δυνάμει παραβάτης ότι μπορεί να συναντήσει τη Δημοτική Αστυνομία. Δεν είναι όμως μόνο η δουλειά της Δημοτικής Αστυνομίας, αυτό το λέω για να εμπεδωθεί, δεν είναι η Δημοτική Αστυνομία μόνο για να επιβάλλει κυρώσεις ή πρόστιμα. Mm-hmm. Συμπαραστέκεται στον πολίτη όποτε ζητηθεί, οπουδήποτε ζητηθεί και παράλληλα σας είπα συνδράμει σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Έχει μεγάλη, δηλαδή αν διαβάσει, αν δει κανείς το ΦΕΚ της Δημοτικής Αστυνομίας, οι αρμοδιότητες της είναι πάρα πολλές. Το διάβαζε χαζαλιστή λίγο, κύριε Χερέτη. Δεν μου λέτε από πλευράς υποδομών, ακόμα και δικύκλων, γιατί δίκυκλα δεν χρησιμοποιεί κατά βάση η Δημοτική Αστυνομία. Είμαστε εντάξει, δηλαδή. Έχουμε ένα ικανοποιητικό στόλο, αλλά και στον προϋπολογισμό, όταν συντάξουμε προϋπολογισμό, θα έχουμε προβλέψει να ενισχυθούμε με δίκυκλα. Όταν συντάξουμε τον προϋπολογισμό. Τώρα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Κράτησε το αυτό, γιατί θα πούμε και για τα τέλη. Γι' αυτό το είπε ο κύριος Χερέτης. Ναι, κανονικά θα έπρεπε, σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είχαμε προϋπολογισμό. Ναι. Δεν έχουμε όμως. Βρεθήκαμε σε ασφιχτικό πλαίσιο, οπότε να το πω εγώ πριν με ρωτήσει. Ωραία, αφού δώσατε την πάσα, πάμε να πούμε για τα δημοτικά τέλη. Οπότε μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο θα έπρεπε να κάνουμε τις κινήσεις που χρειάζεται. Μια πρώτη κίνηση είναι ο καθορισμός δημοτικών τελών και τελών κοινοχρήστων χώρων. Η πρόταση που θα έρθει, όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε τη Δευτέρα, αλλά στο επόμενο γιατί είναι σε διαβούλευση, είναι θεωρούμε μια εξορθολογισμένη πρόταση για να έχουμε ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό όσον αφορά τα δημοτικά τέλη. Και εκεί αυτό που λέει ο Δήμαρχος ο Αλέξης Καλοκαιρινός και από εδώ που θέλουμε να εμπεδώσουμε στον πολίτη και να περάσουμε είναι ότι εγώ δεν θα συμμεριστώ την άποψη ότι είναι για ένα σπίτι, ας πούμε, 100 τετραγωνικά το βάρος είναι 19, άρα είναι 19 ευρώ ετησίως, άρα είναι διαχειρίσιμο. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να μεταδώσουμε στον πολίτη, και αυτό το έχει πει και ο Δήμαρχος πάρα πολλές φορές, ότι τα χρήματα αυτά, μια και είναι ανταποδοτικά, θα τα βλέπει ο πολίτης να τα αποδίδονται. Μα να τα βλέπει όμως, κύριε Χερέτη. Αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλουμε τώρα να περάσουμε και αυτό είναι και εκεί θέλουμε να κριθούμε. Ναι. Να δει ο πολίτης ότι πράγματι υπάρχει ανταπόδοση. Γιατί ξέρετε ότι και οι επιχειρηματίες το ίδιο πράγμα λένε. Να, ανταποδοτικά, αλλά καθαριότητα κάνουμε μόνοι μας. Η γειτονιά δεν είναι η εικόνα, και στην καθαριότητα δεν είναι η εικόνα που θα θέλαμε. Όμως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Και σας είπα, η φιλοσοφία και αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι να μπορέσει ο πολίτης και να πει ότι ναι, έχω ανταπόδοση στα δημοτικά τέλη που πληρώνω. Εγώ δεν είμαι της άποψης να πούμε ότι μα είναι διαχειρίσιμο, μα είναι μικρό, γιατί ο κάθε πολίτης πληρώνει δεκάδες λογαριασμούς, οπότε όποιο ποσό και να είναι, είναι μετρήσιμο. Ναι, είναι διαχειρίσιμο, απ' την άλλη όμως θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει ανταπόδοση. Αυτή τη φιλοσοφία θέλουμε να περάσουμε, εκεί θέλουμε να κριθούμε. Όσον αφορά τους συνόχρηστους χώρους, προσπαθεί να γίνει ένας εξορθολογισμός. Ναι. Πάντα στους συνόχρηστους χώρους γινόταν μια είτε μείωση είτε αύξηση οριζόντια. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν έχουν ίδια εμπορικότητα όλοι οι δρόμοι. Και αυτό αλλάζει, ξέρετε, είναι δυναμικό. Μετά από 2 χρόνια μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το έχουμε ζήσει στην πόλη. Στο Ιράκ. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Εγώ, επειδή είμαι πιο μεγάλος, έχω ζήσει περισσότερες φορές. οπότε δημιουργήθηκαν 7 ζώνες.
Έγινε μια πολύ καλή δουλειά από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και την υπηρεσία του. Συμμετείχε και ο Δήμαρχος και τους καθοδήγησε και πέρασε αυτή την άποψη. Έγιναν 7 ζώνες εντός της πόλης και μία περιμετρικά και νομίζω μία άλλη στο. Και αν δεν κάνω λάθος, με τον εξορθολογισμό αυτόν, στο 60% των δρόμων έχουμε μικρότερα τέλη από το 19. Σε ένα μικρότερο ποσοστό έχουμε περισσότερα. Οι οποίοι όμως είναι δρόμοι που δεν είναι στο κέντρο, που καίνε, ας πούμε, πολλούς επιχειρηματίες. Και το μεγαλύτερο που θα έρθει θα είναι 150 ευρώ. Κύριε Χαιρέτη, όμως. Αυτό που πήγαμε στο 19. Σωστά. Είναι 150 ευρώ για τους πιο εμπορικούς. Θεωρώ όμως ότι με τη δημιουργία των 7 ζωνών υπάρχει ένας πραγματικά εξορθολογισμός. Διότι πάμε ανάλογα την εμπορικότητα. Και όπως είπαμε, αυτό μπορεί να αλλάξει. Αλλά του χρόνου ή μετά από 2 χρόνια το ξαναβλέπεις και αλλάζεις τις ζώνες. Ερώτηση, γιατί το είπαμε και πριν. Είναι φρέσκο επί του πιεστηρίου, σημαίνει. Σήμερα σας κατέθεσαν και μία αντιπρόταση για τις ζώνες. Το σύνδεσμο επισυντισμού και διασκέδαση του Ηρακλείου. Είναι χαμηλότερες οι τιμές. Δηλαδή 110 ευρώ είναι η υψηλότερη προβλέπτη. Δεν ήμουν στη διαβούλευση και δεν έχω. Αλλά από ό,τι διάβασα κάπου ή με ενημέρωσαν. Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνουν μεγαλύτερες τιμές σε κάποιους δρόμους. Δεν προτείνουν μόνο μειωμένες. Σημειακά ίσως. Σημειακά. Ναι. Όπως και να έχει όμως, η πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος είναι να πάμε φέτος και να είναι έτος γέφυρα για τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων η φετινή χρονιά, να δημιουργηθεί μια διαπαραταξιακή και από φορείς, να συμμετέχουν και φορείς επιτροπή, που θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλύτερο εξορθολογισμό για τα τέλη του 2025. Δέχτηκαν και οι παρατάξεις και ο Σύλλογος των Εστιατόρων και αυτό θα το έχουμε. Θα έχουμε μια επιτροπή που θα τα δούμε για το 25 να δούμε ακόμα καλύτερο εξορθολογισμό και μια πιο δίκαιη εισφορά στον κοινόχρηστο χώρο που ενοικιάζει ο κάθε επιχειρηματίας. Για τις επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένες περιοχές, παραδείγματος χάρη στη Φοινικιά, που φωνάζουμε και για τις αυξήσεις, αλλά και αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν βλέπουν την ανταποδοτικότητα. Θα το ξαναδείτε να πάτε σε μικρότερες αυξήσεις. Λένε ότι δεν βγαίνουν, δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Κοιτάξτε, σας είπα, φέτος θα είναι ένα έτος γέφυρα. Για πιο δίκαιες κατανομές θα πάμε μετά. Είναι μια πιεσμένη κατάσταση. Βρεθήκαμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πρέπει να έχουμε προϋπολογισμό και να κάνουμε τα βήματα που απαιτούνται μέχρι να τον έχουμε. Και οι προβλέψεις, οι πιο αισιόδοξες, είναι να έχουμε τελικά εγκριμένο προϋπολογισμό Μάρτιο. Α, πάμε εκεί τώρα. Γιατί είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν θα μπούμε και σε δεύτερο γύρο διαβούλευση, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Άρα γι' αυτό για τους συνόχους τους χώρους ήταν ξεκάθαρο ο Δήμος. Το ονόμασε έτος γέφυρα για να πάμε μετά, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να γίνει αυτή η διαβούλευση που πρέπει να γίνει και να εξορθολογιστούν ακόμα περισσότερο τα τέλη κοινοχρήσεων χώρων. Ο φόβος των επιχειρηματιών είναι αυτό το. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι φόβος, γιατί αν είναι δίκαια, ξέρετε, δηλαδή αν σε μια περιοχή που έχει αυξημένη εμπορική κίνηση και αξίζει τον κόπο, ξέρεις, ο επιχειρηματίας νομίζω αν έχει δουλειά και ανταποκρίνεται το ενίκιο που έχει στην εμπορικότητα του δρόμου, νομίζω δεν υπάρχει μουρμούρα και εν τέλει δεν είναι και. Είχαμε παλιότερα μεγαλύτερες τιμές. Παλιότερα, θυμάμαι, στο κέντρο είχαμε 257 ευρώ το τραγωνικό. Τώρα η πιο αυξημένη τιμή. Καλές εποχές. Και τώρα είναι καλές εποχές. Τότε ήταν. Και τώρα, στο κέντρο της πόλης είναι αυξημένη η κίνηση. Έχουμε μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών. Αυτό το βλέπουμε και από τα ξενοδοχεία, από τις διαμονές. Νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση αυτή. Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα και στις λαϊκές αγορές, γιατί το έχετε και αυτό το κομμάτι και είναι πάντα καυτή πατάτα. Ναι, είναι καυτή πατάτα μέρη. Χαριτολογώντας. Όχι, είναι δύσκολο κομμάτι οι λαϊκές, ομολογουμένως το έχουμε ζήσει. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Καλά, σωστά. Δεν μου λέτε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη λαϊκή της Τετάρτης. Εδώ τώρα είχαμε ένα πλάνο για μετακόμιση στην Παρασκευοπούλου, μάλλον κυκλική έτσι, μετακόμιση, αλλά έχει μπλοκαριστεί σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Έτσι. Η Τετάρτη νομίζω είναι η πιο παλιά λαϊκή, είναι από το 2015 εκεί, οπότε ο κάτοικος της Παρασκευοπούλου μόνο δίκιο έχει. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ότι έχει δίκιο, θα μου πεις που θα το βρει. Θα προσπαθήσουμε να το βρει σύντομα. Είχαμε μια πρόταση από το τοπικό διαμέρισμα που έκανε αυτό που ακριβώς που περιγράψατε, μια κυκλική αναέτος σε διάφορους δρόμους που είχε προτείνει. Η πρώτη πρόταση απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη τότε με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε τοπογραφικό όπως προβλέπει ο καινούριος νόμος που ισχύει τώρα για τις λαϊκές αγορές. Ξαναήρθε η πρόταση με την ίδια περιοχή και απορρίφθηκε λόγω ενστάσεων της τροχέας.
Τώρα αναγκαστικά και σήμερα μάλιστα είχαμε μια συνάντηση με τα σωματεία των λαϊκών αγορών και με όλους τους εμπλεκόμενους επόπτες και η Δημοτική Αστυνομία συμμετείχε, όπου κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση με τους εμπόρους των λαϊκών, τους οποίους τους ξέρω από παλιότερα, είναι η δουλειά τους, είναι το επάγγελμά τους, εκπροσωπούν ανθρώπους εκεί μέσα, οπότε και αυτοί θέλουν το καλό της, των ανθρώπων που εκπροσωπούν, του κλάδου τους. Συζητήσαμε σε μια πολύ καλή βάση, σε μια ειλικρινή βάση. Είπαμε ότι θα προχωρήσουμε, η προτεραιότητά μας είναι οι λαϊκές όλες να μετακομίσουν. Βέβαια, πρώτη προτεραιότητα μπορεί να είναι η Παρασκευοπούλου για μένα και για τους άρα θα ξαναγίνει η προσπάθεια. Θα πάμε στην επόμενη πρόταση του τοπικού συμβουλίου. Στην επόμενη πρόταση. Πάλι αυτό το κυκλικό. Ναι, το κυκλικό προέβλεπε σε βάθος τετραετίας 4 μετακινήσεις ανά έτος. Ναι. Άρα αφού μας απέρριψε η αποκεντρωμένη την πρώτη πρόταση, θα πάμε στην επόμενη και αν σε βάθος έτων θεραπεύσουμε τις αιτίες που απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση, θα την ξαναπαναφέρουμε όταν θα έρθει. Διαφορετικά θα ζητήσουμε από το διαμέρισμα καινούρια πρόταση για άλλη περιοχή. Και θα προσπαθήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, το σύντομο τώρα. Το ακούει κάποιος που μπορεί να θεωρεί την άλλη εβδομάδα, δεν θα είναι άλλη εβδομάδα. Όχι, είναι κάποιοι μήνες σίγουρα, κύριε Διότι είναι μια πολυεπίπεδη όμως διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία που παίρνεις μια απόφαση. Μακάρι να μου επέτρεπε η νομοθεσία, εγώ θα το έκανα ειδικά για αυτή την περίπτωση, γιατί πραγματικά συμπονώ αυτούς τους ανθρώπους. Όμως είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία. Σήμερα συμφωνήσαμε σε αυτό. Έδωσα την εντολή στους υπηρεσιακούς να τρέξουμε τις διαδικασίες μόλις είναι έτοιμο το θέμα να το προχωρήσουμε. Και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά σε όλες τις, και τις Θερίσου και τις που είναι η Παρασκευή νομίζω στη Λεβίνου που και αυτή είναι πολλά χρόνια. Είναι η Αλικαρνασσός που θα πάμε στη μόνιμη βάση. Απλά εκεί έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, αν δεν κάνω λάθος το τοπογραφικό νομίζω το παραλάβαμε σήμερα. Και κάποιες μικροεκκρεμότητες, οπότε είναι δρομολογημένο και είναι και των Καμινίων που και αυτή επίκειται να γίνει μετακόμιση. Ήταν να γίνει μετακόμιση Σεπτέμβριο αλλά για κάποιους λόγους δεν έγινε. Θα γίνει και αυτή τώρα. Κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση και οι έμποροι και οι πρόεδροι τους ευχαριστώ γιατί συμπαραστέκονται πολλές φορές και στα όργανα τα ελεγκτικά και τους επόπτες και τη Δημοτική Αστυνομία και πολλές φορές ζητάνε και τη συνδρομή ενδιαφέρονται και αυτοί να είναι νοικοκυρεμένη η λαϊκή αγορά και θα συνδράμουν και αυτοί σε αυτή τη λογική νομίζω ότι απλά θέμε λίγο χρόνο και θα το βρούμε και θα το προχωρήσουμε. Μάλιστα. Το δεύτερο τρίτο του χαρτοφυλακίου σας είναι αυτό της αποκέντρωσης και της υπαίθρου. Τώρα, ειλικρινά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν τίτλος αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω λίγο να μου το καθορίσετε αυτό. Καταρχήν, τι εννοείτε όταν λέτε της ανάπτυξης της υπαίθρου. Καταρχήν θα πω ότι από προεκλογικά ο Δήμαρχος, ο Αλέξης ο Καλογερινός, είχε τονίσει σχεδόν σε όλες τις ομιλίες τη σημασία που δείχνει στον πιο απομακρυσμένο δημότη του Δήμου μας. Και είχε πει χαρακτηριστικά ότι θέλω να αισθάνεται ο δημότης του πιο απομακρυσμένου συνοικισμού, χωριού, ότι έχει τα ίδια δικαιώματα με τον κάτοικο της πόλης. Και η αλήθεια είναι, για να σας διακόψω, ότι πήγε όντως και σε κάθε απομακρυσμένο. Και αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε και την πορεία του προς τις εκλογές από τα χωριά. Σωστά. Και πήγε και μετά τις εκλογές, θέλοντας να δείξει ότι εγώ αυτό που λέω το εννοώ. Θέλοντας λοιπόν ακριβώς να δείξει αυτό ότι ό,τι λέει το εννοεί, δημιούργησε μια αντιδημαρχία με τον τίτλο αυτόν. Και έχω την τιμή και τον ευχαριστώ να μου την εμπιστευτεί, να μου εμπιστευτεί αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ένα πρώτο βήμα που θα κάνουμε, γιατί ήταν εξαγγελία του Δημάρχου προεκλογική, είναι να δημιουργήσουμε το Συμβούλιο των Κοινοτήτων. Αυτό πρέπει να το θεσμοθετήσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει δώσει εντολή, το δουλεύουν για να το έχουμε σύντομα. Όπου θα συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι που έχουν θέματα. Θα συντονίζεται πιθανόν από εμένα λόγω της ιδιότητας της αντιδημαρχίας μου. Θα συμμετέχει ο Δήμαρχος και θα συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα που θα βάλει βάσεις για μια περαιτέρω συζήτηση. Θα είναι μια αρχή για να αλλάξουμε λίγο το κλίμα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Παράλληλα, θέλει να δούμε σε όλα τα χωριά, σε όλη την ενδοχώρα του Δήμου μας, τι μπορούμε να ενισχύσουμε, τι υποδομές μπορούμε να δημιουργήσουμε ή τι υποδομές υπάρχουν που μπορούμε να τις ενισχύσουμε. Και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ήδη μία προγραμματική σύμβαση με τον οργανισμό του Δήμου Ηρακλείου, η οποία βέβαια είναι μόνο για την προώθηση προϊόντων και να δημιουργούμε και κάποια δρόμενα,
τα λοιπά, το οποίο νομίζω ήταν επιτυχημένο το τελευταίο χρόνο όσο το είχα παρακολουθήσει κι εγώ. Θα πάμε ή σε νέα, ή θα ενισχύσουμε την ίδια προγραμματική σύμβαση για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα και άλλες δράσεις, που είμαστε σε φάση συζήτησης τώρα και σχεδιασμού, ή θα δημιουργήσουμε νέα προγραμματική συμφωνία ή θα ενισχύσουμε αυτή, θα την τροποποιήσουμε. Θα δούμε. Πάντως είναι κάτι που δίνει μεγάλη ιδιαίτερη έμφαση ο Δήμαρχος και προσωπικά εγώ, γιατί έλκω την καταγωγή μου από την εδωχώρα του Δήμου, οπότε με ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι στα χωριά, ξέρετε, θέλουν και τα σχολιά τους, θέλουν και το γραφείο και το γιατρό τους. Και την πρόσβαση. Και, βέβαια, θέλουν και πρόσβαση, θέλουν πολλά πράγματα. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι καλύψαμε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, του χαρτοφυλακίου σας. Πήγαμε και σε άλλες αρμοδιοτήτες. Πήγαμε και σε άλλες. Και τώρα βεβαίως σας δίνουμε μια πίστοση χρόνου να δούμε και στην πράξη τι θα κάνετε. Σε αυτό θέλω να πω ότι όντως από τον κόσμο βλέπουμε να μας βλέπει θετικά. Και αυτό μας δίνει περισσότερη όθηση να ανταποκριθούμε. Όμως, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Αυτό μας δίνει μεγαλύτερη. Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Και νομίζω για μας είναι ζητούμενο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Νομίζω ο κόσμος θα μας κρίνει δίκαια. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε να μας κρίνει, να μας χαριστεί, αλλά να μας κρίνει δίκαια. Την ύπεθρο και τα μάτια σας. Έτσι. Κύριε Κερετή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.